Φίλες και φίλοι, συνάδελφοι αγρότες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, και η σημερινή μας συγκέντρωση στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν έχουμε μείνει με σταυρωμένα τα χέρια εδώ και 3 μήνες και παλεύουμε για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Η σημερινή συγκέντρωσή μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, γιατί αυτό που είδαμε να ανθίζει μέσα στη μαυρίλα που άφησε η πυρκαγιά και είναι η αλληλεγγύη από τους συνανθρώπους μας και η συλλογική μας δράση. Να καταλάβουν πολύ καλά ότι εμείς δεν τρώμε πουτόχορτο και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν φταίει η κακιά μας η μοίρα που βιώνουμε όλα αυτά. Από δικαιολογίες ακούσαμε πολλές, όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ακούμε συγγνώμες, όμως από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Καμία συγγνώμη δεν μπορεί να σβήσει τις εγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για αυτή την κατάσταση. Οι ευθύνες τους δεν παραγράφονται και δυστυχώς εμείς τις ζούμε. Για δεκαετίες δεν δίνονται χρήματα για την πρόληψη των φυσικών φαινομένων, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να κεγόμαστε, να πλημμυρίζουμε και να καταστρεφόμαστε. Κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά εμείς είμαστε πάντα αβοήθητοι. Κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά πάντα όταν κάτι αφορά στις δικές μας ανάγκες, λεφτά δεν υπάρχουν. Καήκαμε γιατί οι προτεραιότητες τους δεν περιλαμβάνουν τις ανάγκες μας. Μας παίρνουν τζάπα τα προϊόντα που παράγουμε. Γιατί η προτεραιότητά τους είναι οι ανάγκες της κερδοφορίας των εμπόρων και των μονοπωλιακών ομίλων μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Αυτούς τους 3 μήνες από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον νομό μας, η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Δεν έχουμε δει καμία σχεδόν βοήθεια από την πολιτεία και ταυτόχρονα βλέπουμε ακόμα και τα λίγα εισοδήματα που μας έμειναν να απαξιώνονται. Εκεί που μας χρώσταγαν, μας παίρνουν και το πόδι. Η σταφίδα πουλιέται σε εξευθυλιστική τιμή. Τα πρόβατα έχουν εγκαταληφθεί στη μοίρα τους και δεν μπορούμε να τα ζήσουμε. Χρήματα για να σπείρουμε δεν υπάρχουν, αφού τα εφόδια έχουν πάρει την ανηφόρα. Το κράτος εκεί που έπρεπε να μας δώσει, μας απειλεί ότι θα μας κόψει και το ρεύμα, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να το πληρώσουμε. Ήδη προχώρησε σε συγχωνεύσεις τμήματων στα 2 σχολεία που λειτουργούν στις πυρόπληκτες περιοχές, στο Λάλα και στο Πελόπιο. Μας κοροϊδεύουν. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα με αυτό που συμβαίνει με τη σταφίδα. Βλέπουμε το μαύρο χρυσό της Ηλίας και της Πελοποννήσου γενικότερα να μετατρέπεται σε άνθρακα, παρότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μας καταστράφηκε από τον παγετό την άνοιξη. Όσο έμεινε θέλουν να το πάρουν μπιρμπαρά. Έχουμε πλέξει τις δαγκάνες των μεγαλοπόρων και μας κλέβουν την παραγωγή. Αυτό όμως δεν είναι το σύνηθες στο σημερινό σύστημα της λεγόμενης οικονομίας της αγοράς. Έχουμε βιώσει επανειλημμένα στο πετσί μας τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς που έχει ως αποτέλεσμα τη λαιλασία του εισοδήματος των βιοπαλλεστών αγροτών. Αναγκαζόμαστε να διαθέσουμε τα προϊόντα μας πάρθινα στους εμπόρους, οι οποίοι εξασφαλίζουν υπερκέρδη πουλώντας στη συνέχεια τα δικά μας αγροτικά προϊόντα πανάκριβα στο λαό. Αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο για τη σταφίδα. Τα ίδια όμως είχαμε με το καρπούζι, την πατάτα και τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα. Την ίδια στιγμή όμως το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο, τα λιπάσματα και όλα τα άλλα εφόδια τα πληρώνουμε πανάκριβα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ό,τι κερδίσαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν αποτέλεσμα του αγώνα μας. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα αν δεν παλέψουμε. Είναι μονόδρομος για την επιβίωσή μας, μαζικά και οργανωμένα να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να παραμείνουμε στα χωράφια μας, να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της παραγωγής μας και να ζούμε με αξιοπρέπεια, χωρίς θερήσεις, τις οικογένειές μας. Εμείς που έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών, εμείς που αγωνιούμε να μεγαλώσουμε τα προϊόντα μας
σαν να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, καταλαβαίνουμε ότι αν εμείς οι ίδιοι δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, είναι απίθανο να ορθοποδήσουμε, να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας, να επανέλθουμε στις δραστηριότητές μας. Από την πείρα μας, από τα ίδια τα καταστροφικά αποτελέσματα που βιώνουμε, προκύπτει ότι κάθε χρόνο όλο και λιγότερα μέτρα προστασίας παίρνονται μπροστά στον κίνδυνο φυσικών καταστροφών, ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά, τόσο σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο, όπως αυτές που έχουν προηγηθεί πυρκαγιές, όσο και σε αυτές που αντικειμενικά έχουν ανάγκη από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Συμπατριώτες και συνάδελφοι αγρότες, ο αγώνας μας συνεχίζεται. Αγώνας που έχει ως στόχο να μείνουμε στον τόπο μας. Παλεύουμε για κατώτερες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα, μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των σταθμιδοπαραγωγών, 100% αποζημιώσεις για τους πληγέντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αντιπλημμυρικά έργα άμεσα, πρόληψη από τα δασαρχεία για να μην ξαναζήσουμε τον πύρινο εφιάλτη, να καταλάβουν καλά ότι μπορεί οι φωτιές να έκαψαν το βιός μας. Δεν θα τους αφήσουμε όμως να αποτελειώσουν τις ζωές μας. Όπως οργανωθήκαμε και σβήσαμε τις φωτιές, έτσι θα οργανωθούμε και θα διεκδικήσουμε για εμάς και για τα παιδιά μας. Καλή δύναμη να έχουμε, συνεχίζουμε τον αγώνα.